Το Νοέμβριο ή Δεκέμβριο θα αρχίσουν ξανά γεωτρήσεις στο τεμάχιο 10 της Κυπριακής ΑΟΣ από την Αμερικανική εταιρεία ExxonMobil και αυτό επιφέρει γεωπολιτικές ανακατατάξεις στην περιοχή σε σχέση με τις τουρκικές προκλήσεις. Σε συνδυασμό με τις έρευνες νότιο-ανατολικά της Κρήτης, από γαλλικό ερευνητικό για λογαριασμό της κοινοπραξίας του αγωγού EastMed, είναι σχεδόν σίγουρο ότι η Τουρκία που είναι σοβαρά στριμωγμένη από τις εξελίξεις πιθανόν θα αντιδράσει αλλιώς θα χάσει τα πάντα. Η εξέλιξη αυτή επίσης έχει ιδιαίτερα μεγάλη σημασία καθώς δείχνει ότι οι Ηνωμένε Πολιτείε οδεύουν είτε προς διευθέτηση των θεμάτων με την Τουρκία είτε σε σύγκρουση αφού ο Ερντογάν ανακοίνωσε ότι θα αγοράσει και δευτερη συστοιχία συστοιχεία ρωσικών πυράβλων S-400. Ο Κύπριος Πρόεδρος Νίκος Αναστασιάδης συζήτησε με τα στελέχη της ExxonMobil τα σχέδια γεώτρηση τη εταιρεία στο αποκλειστικό τμήμα 10 τη Οικονομική Ζώνη τη Κύπρου. Η συνάντησή του στη Νέα Υόρκη ήταν με μια αντιπροσωπεία τη έξω με επικεφαλής τον Αντιπρόεδρο Μάικ Κάζιν, σύμφωνα με ανακοίνωση τη Κυπριακή Προεδρία αργά την Παρασκευή. Οι δύο πλευρέ συζήτησαν επίση τι εξελίξει στην Ανατολική Μεσόγειο. Καθώ και περαιτέρω ενέργειε από την πλευρά τη κυβέρνηση τη Κύπρου σχετικά με την ανεμπόδιστη εφαρμογή των ενεργειακών σχεδίων τη στην Κυπριακή ΑΟΣ, αναφέρει η ανακοίνωση. Στη συνάντηση ήταν επίση παρόντε ο Κύπριο Υπουργό Εξωτερικών Νίκο Χριστοδουλίδη, ο Υπουργό Ενέργεια, Εμπορίου και Βιομηχανία Νατά Απειλίδου, ο κυβερνητικό εκπρόσωπο Μάριος Πελεκάνο και άλλοι αξιωματούχοι. Αυτό σημαίνει ότι το επόμενο διάστημα, οι ΗΠΑ και Γαλλία θα στείλουν πολεμικά πλοία στην περιοχή για να προστατεύσουν τα συμφέροντά του. Βέβαια, και η Ελλάδα πρέπει να στείλει πολεμικά, καθώ δεν μπορεί μόνο οι ξένε δυνάμει να προστατεύουν το νησί. Η παραγγελία νέων οπλικών συστημάτων από τη Λευκοσία και οι διπλωματικέ κινήσει που γίνονται έχουν στόχο να μπλοκάρουν την Άγκυρα και να την αποτρέψουν να κάνει μια εχθρική ενέργεια. Επειδή ωστόσο αυτό δεν αποκλείεται, λαμβάνονται επιπλέον μέτρα σε ολόκληρη την περιοχή από Κρήτη έως Κύπρο. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας, καθώς η γνώμη σας είναι πολύ σημαντική για εμάς.